Γεια σας. Σε αυτό το 17ο μάθημα θα συνεχίσουμε στις έννοιες των συνόλων και πιο συγκεκριμένα θα δούμε τα διαγράμματα Venn και πράξεις μεταξύ σύνολα. Ας τα δούμε λίγο σε μια άσκηση και θα δούμε λίγο και τη θεωρία μαζί. Για παράδειγμα, μας δίνεται το σύνολο ωμέγα. Το σύνολο ωμέγα, στο θεωρήσουμε ότι είναι το βασικό μας σύνολο, που περιέχει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Και ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται και το σύνολο α με τους αριθμούς 2, 4, 6, 8. Το σύνολο β με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Πάμε να δούμε τι είναι το διάγραμμα Venn. Το διάγραμμα Venn σχεδιάζεται έτσι, σαν ένα παραλληλόγραμμο κουτί, το οποίο μας δίνει μέσα, μπορούμε να παραστήσουμε μέσα τα σύνολα. Εδώ στην άκρη βάζουμε το ωμέγα, το βασικό μας σύνολο, δηλαδή το ολόκληρο σύνολο, αυτό που έχει όλους τους αριθμούς μας μέσα. Σαν να λέμε ότι είναι το σύνολο R το ωμέγα μας. Εδώ υποθέσουμε ότι έχουμε το σύνολο α, που περιέχει τους αριθμούς 2, 4, 6, 8, και υποθέσουμε ότι έχουμε και το σύνολο β, που περιέχει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Ας το κάνουμε λίγο πιο μεγάλα να φαίνονται. Το σύνολο α και το σύνολο β. Παρατηρήστε ότι αυτά τα δύο σύνολα τένονται, γιατί έχουν κοινούς αριθμούς μέσα. Ας δούμε αρχικά τις πράξεις των συνόλων και ας δούμε την πρώτη πράξη, την ένωση. Πώς γίνεται η ένωση δύο συνόλων? Ένωση δύο συνόλων, δηλαδή α, ένωση β, θέλω να παρατηρήσετε λίγο πώς συμβολίζω την ένωση. Αν το δείτε διαγραμματικά, σημαίνει ένωση ότι έχει και το α και το β. Δηλαδή, ότι ανήκει στο α και στα ενδιάμεσα και στο β. Επομένως, αν δω τα σύνολα α και β, η ένωση των δύο συνόλων είναι όλη αυτή η αριθμή, αλλά ο καθένας από μία φορά. Δηλαδή, το 2 που υπάρχει και εδώ το γράψω μία φορά. Επομένως είναι το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, δεν χωράει να συνεχίσω από κάτω, το 6, το 7 και το 8. Αυτή είναι η ένωση των συνόλων. Ας δούμε τώρα την τομή δύο συνόλων α και β. Τι ονομάζουμε τομή? Τομή δύο συνόλων α και β είναι οι αριθμοί που ανήκουν και στο α και στο β. Δηλαδή, οι αριθμοί, αυτά εδώ τα στοιχεία, να ανήκουν και στα δύο συγχρόνως, ταυτόχρονα. Τομή, λοιπόν, η οποία γράφεται έτσι, α, τομή β, έτσι συμβολίζουμε την τομή, είναι το σύνολο, ό,τι περιέχει και το α και το β μαζί. Δηλαδή, το 2 είναι κοινό, το 3 δεν είναι, το 4, το 5 δεν είναι και το 6. Ας συνεχίσουμε με το συμπλήρωμα δύο συνόλων. Το συμπλήρωμα, ας πάρουμε το συνόλο α. Συμπλήρωμα του συνόλου α είναι ότι υπάρχει στο ω και δεν υπάρχει στο α. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι έξω από το α, αλλά να ανήκουν μέσα στο ω. Επομένως, το συμπλήρωμά μου το συμπλήρωμα συμβολίζεται με ένα τόνος στο σύνολο το οποίο παίρνω το συμπλήρωμα, δηλαδή στο α τόνος, σημαίνει όχι το α. Άρα όλα τα άλλα που είναι στο ω και όχι στο α. Επομένως, στο ω έχει το 1, που δεν ανήκει στο α, το 2 ανήκει, το 3, το 4 ανήκει, το 5, το 6 ανήκει και στο α, το 7, το 8 βλέπουμε ότι ανήκει και στο α, άρα το 9 και το 10. Αυτό είναι και το συμπλήρωμα. Και ας δούμε και την διαφορά των δύο συνόλων. Διαφορά δύο συνόλων σημαίνει, αν ξανακάνω πάλι το διάγραμμα Venn με το σύνολο α και το σύνολο β να τέμνονται, η διαφορά δύο συνόλων έχει σημασία πώς θα γράψω τη διαφορά. Δηλαδή, α πλην β σημαίνει διαφορά του συνόλου α από το β.
Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω ό,τι υπάρχει στο σύνολο α, αλλά να μην υπάρχει στο σύνολο β. Δηλαδή αυτό εδώ. Να υπάρχει μόνο στο α, αλλά όχι στο β. Αν δω τα σύνολά μου εδώ πέρα, ό,τι υπάρχει στο α και να μην υπάρχει στο β. Δηλαδή, το 2 βλέπω ότι υπάρχει στο β, το 4 βλέπω ότι υπάρχει και στο β, το 6 βλέπω ότι υπάρχει και στο β, το 8 όμως δεν υπάρχει στο β. Άρα η διαφορά του α μείον β, του συνόλων α μείον β, είναι το 8. Να δούμε και το συμπλήρωμα σε διάγραμμα Venn. Συγγνώμη, το υποσύνολο. Το α και το β σύνολο είναι και τα δύο υποσύνολα του ω. Ας δούμε το σύνολο α, ότι είναι υποσύνολο του συνόλου β. Φαίνεται. Δεν είναι όπως είναι έτσι. Αν δεν είχε το 8 εδώ πέρα, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σύνολο α είναι υποσύνολο του β. Γιατί. Βλέπετε. Και το συμβολίζουμε έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το σύνολο α περιέχει όλα τα στοιχεία του που έχει μέσα, είναι, περιέχονται στο σύνολο β. Δηλαδή, το 2 περιέχεται στο β, το 4 περιέχεται στο β, το 6 περιέχεται στο β. Ας δούμε κάποιες ασκήσεις από το προηγούμενο μάθημα της θεωρίας πάνω στα σύνολα. Για παράδειγμα, να δούμε αν πώς αυτό εδώ το σύνολο θα ανήκει τους ακεραίους και μείον 3 να είναι το K να είναι μεταξύ του μείον 3 και το 3. Αυτό είναι ένα σύνολο που είναι σε περιγραφή. Είναι γραμμένο με τρόπο με περιγραφή. Πώς μπορούμε να το κάνουμε με αναγραφή. Παρατηρώ. Το K να ανήκει μεταξύ του μείον 3 και το 3. Δηλαδή, και να είναι το K ακεραίος. Άρα είναι το μείον 3, το μείον 2, το μείον 1. Το 0, το 1, το 2 και το 3. Άρα το σύνολο α μπορεί να γραφεί με περιγραφή έτσι. Μείον 3, κόμμα μείον 2, κόμμα μείον 1, κόμμα 0, κόμμα 1, κόμμα 2, κόμμα 3. Πώς θα μπορούσα να γράψω αυτό το σύνολο τώρα πάλι με αναγραφή. Ψ ανήκει στους φυσικούς τώρα και το ψ τετράγωνο να κάνει 16. Το σύνολο β αυτό με περιγραφή γράφεται. Ψ τετράγωνο σε 16. Δηλαδή, αν λύσω αυτή την εξώση μου δίνει συν πλην 4. Συν πλην 4. Το πλην 4 όμως δεν το δέχομαι γιατί μου λέει ότι το ψ πρέπει να ανήκει στους φυσικούς. Φυσική αριθμή είναι μόνο η θετική. Άρα στην ουσία το σύνολο β είναι μόνο το 4. Αυτά λοιπόν με τα σύνολα. Στο επόμενο μάθημα θα προχωρήσουμε στις συναρτήσεις, σε κάποιες έννοιες συναρτήσεων αρχικά και σε ασκήσεις συναρτήσεων συνέχεια.